γνωρίσουμε νεαρούς Σουμάχερ, φοιτητές από την Πάτρα που βρίσκονται στο Ολυμπιακό Στάδιο μαζί με τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κατασκεύασαν αγωνιστικό αυτοκίνητο με το οποίο τρέχουν και σε αγώνες. Ο Προκόπης θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Είμαι εδώ με τους φοιτητές. Είμαι και με τον κύριο Χρυσολούρη, τον καθηγητή τους. Είναι φοιτητές του και συνεργάτες του μαζί. Και είπαμε να ξεκινήσουμε από το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, που βλέπεις το αποτέλεσμα της έρευνας που γίνεται πάνω στα αυτοκίνητα. Αυτό εδώ, σκελετός αυτοκίνητο, έχει κατασκευαστεί από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, και μπαίνει σε βιομηχανική παραγωγή. Είναι κάτι που γίνεται, είναι ένας σκελετός που είναι... Τι χαρακτηριστικά έχει, κύριε Χρυσολούρη? Έχει τα χαρακτηριστικά ότι είναι χαμηλού βάρους και υψηλής αντοχής. Και το ερευνητικό αντικείμενο είναι ουσιαστικά πώς θα επεξεργαστείς αυτά τα υλικά, έτσι ώστε να φτιάξεις ένα σκελετό ο οποίος και υψηλής αντοχής να είναι, αλλά και χαμηλού βάρους. Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και τελικά να υλοποιηθεί και στην πράξη? Ναι, αυτού του είδους η έρευνα έχει κρατήσει 4-5 χρόνια. Χρηματοδοτείται από ξένες εταιρείες όπως η Mercedes, η Renault, η Porsche, η Fiat, και το αντικείμενό της είναι να φτιαχτεί το σασί του μέλλοντος. Και τώρα, χρησιμοποιώντας κάποια από τη χρηματοδότηση που έχουμε από αυτά τα προγράμματα, χρηματοδοτούμε ταυτόχρονα και τους φοιτητές μας, οι οποίοι έχουν έτσι λατρεία και έρωτα με το χώρο του αυτοκινήτου και φτιάχνουν μικρά μοντέλα φόρμουλας αυτοκινήτου και συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι αυτά τα αυτοκίνητα που θα δείτε σε μερικά δευτερόλεπτα. Συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς εδώ και 7-8 χρόνια. Έχουν φτιαχτεί 3 αυτοκίνητα. Είναι δοκιμασμένα, λέτε, και ασφαλή. Τα άλλα έχουν τρέξει σε παλαιότερους. Είναι δοκιμασμένα, μας λέτε, και ασφαλή τα αυτοκίνητα αυτά? Δεν σας άκουσα. Είναι, λέω, δοκιμασμένα και ασφαλή τα αυτοκίνητα αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Να βλέπουμε, Μαρία, ήδη ένα από τα αυτοκίνητα που ξεκινάει να μας κάνει μια μικρή επίδειξη το πώς ακριβώς κινείται στο χώρο εδώ. Αυτοκίνητα χαμηλού κυβισμού, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές με τα οποία κατασκευάζονται και παίρνουν μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς, πανεπιστημιακούς αγώνες που γίνονται. Η ιδέα είναι οι φοιτητές. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται για να μπορούν να τα οδηγήσουν μετά. Αποκτήσουν την εμπειρία του σχεδιασμού και της κατασκευής αυτοκινήτων, και επειδή το αυτοκίνητο είναι μια μηχανή που χρησιμεύει για τη μετακίνηση του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλά μηχανικά στοιχεία που είναι γενικότερο ενδιαφέροντος, έτσι οι φοιτητές αποκτούν μια πολύ μεγάλη και καλή εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατασκευή. Και είναι καλό, Μαρία, να ακούμε για τον ήχο. Γοητεύει πολύ κόσμο ο ήχος της μηχανής. Τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού τουλάχιστον. Όσοι έχουν παρακολουθήσει από κοντά Φόρμουλα 1. Σε αυτού του είδους τις κατασκευές και το σχεδιασμό συμμετέχουν περίπου 150 με 100 φοιτητές από χρόνο σε χρόνο. Άρα φτιάχνεται μια εμπειρία. Και φαντάζομαι βελτιώνουν και τις επιδόσεις κάθε χρόνο. Βελτιώνουν και τις επιδόσεις κάθε χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Να είστε